Μένουμε στα θέματα της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, διότι η ενεργειακή κρίση έχει εκτινάξει τις τιμές των προϊόντων στα ύψη. Ένα στους δύο έχει μειώσει τις αγορές για βασικά αγαθά, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Πάμε στη Χρυσαμπάτου που έχει τα στοιχεία, αλλά θα ξεκινήσουμε, Χρύσα, καθώς είμαστε πλέον στην αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα, με τους υπολογισμούς για το κόστος του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Και βέβαια, Εύα, το ερώτημα όλων είναι αυτό. Πόσο θα κοστίσει φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, και αναφερόμαστε βέβαια στο παραδοσιακό, το οικογενειακό τραπέζι των 6 ή 8 ατόμων, το οποίο φέτος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι 10% ακριβότερο. Δηλαδή, από 91 ευρώ πέρυσι, φέτος ίσως να αγγίξει και τα 125 ευρώ. Τώρα, τι θα περιέχει? Δεν γίνεται να μην περιέχει κρεατικά. Εκεί, Εύα, η αύξηση είναι ακόμη και 17% σε είδη όπως είναι το χοιρινό, όπως είναι το μοσχάρι, αλλά και τα πουλερικά. Και πάμε να δούμε τώρα, να κάνουμε τη σύγκριση τιμής στη γαλοπούλα. 3,90 ευρώ έως 4,50 ευρώ το κιλό πέρυσι, φέτος όμως 5,90 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ πάνω το κιλό στην γαλοπούλα. Το ίδιο ακριβώς και στο γουρουνόπουλο, το οποίο, όπως μας λένε οι νεκροπόλες, προτιμούν και ακόμη περισσότεροι. 8,50 ευρώ πέρυσι, φέτος 9,50 ευρώ. Τώρα γίνεται τραπέζι χωρίς γλυκά. Βάζω ένα ερωτηματικό εδώ, Εύα, γιατί η ζάχαρη από 40 λεπτά πέρυσι, φέτος έχει φτάσει ήδη στο 1,50 ευρώ. Δηλαδή ούτε μία ούτε δύο, ακόμη και τρεις φορές είναι η αύξηση στην τιμή της. Και βέβαια οι καταναλωτές βλέπουν αυτήν την αύξηση και όχι μόνο διστάζουν να αγοράσουν μελομακάρονα και κουραμπιέδες από τα ζαχαροπλαστεία, αλλά ακόμη σκέφτονται και αν θα μαγειρέψουν οι ίδιοι, καθώς υπάρχει μεγάλη αύξηση και στα υπόλοιπα συστατικά. Και σε αυτές τις αυξήσεις έρχεται να προσθεθεί και η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που δείχνει πως πολλοί είναι αυτοί που πλέον κάνουν πολύ σημαντικές περικοπές σε βασικά αγαθά. Είναι προσεκτικοί πλέον, όπως καταλαβαίνουμε και πώς δείχνει και η έρευνα, Εύα, οι καταναλωτές. 6 στους 10 λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουν όταν μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο παντοπόλιο είναι να κοιτάξουν την τιμή. Δηλαδή, πλέον κριτήριο είναι η τιμή. Ακόμη όμως και αν η τιμή είναι ικανοποιητική, 1 στους 2, δηλαδή κάτι παραπάνω από το 55% πλέον, όπως λέει, μειώνει τις αγορές των προϊόντων. Ακόμη 6 στους 10 καταναλωτές, βέβαια, δηλώνουν ότι έχουν ήδη περιορίσει τις δαπάνες για το ρεύμα και όλα αυτά, Εύα, όσο προσπαθούν βέβαια να αντισταθμίσουν και το κόστος θέρμανσης. Χρύσα Μπάτου, σε ευχαριστούμε πολύ.